Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πήλιο. Είναι ένα υπέροχο μέρος, συνδυάζει θάλασσα, βουνό και πολύ νόστιμες συνταγές, όπως και η σημερινή. Σήμερα θα ετοιμάσουμε μια τοπική συνταγή πίτας από το Πήλιο, που όποιος το έχει επισκεφθεί, δεν γίνεται να μην δοκιμάσει. Θα χρειαστούμε τυρί κρέμα Φιλαδέλφια, που έχει πλούσια υφή και είναι ιδανικό για τη σημερινή μας συνταγή. Και πριν ξεκινήσω, θυμηθείτε, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Κάπου κάτω δεξιά υπάρχει ένα καμπανάκι, πατήστε το κι αυτό για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Πάμε να δούμε λοιπόν τα υλικά μας. Αυγά, βούτυρο, πράσα, φρέσκο κρεμμύδι, φρέσκα μυρωδικά, πιπεριές, κρεμμύδι, τυρί, κρόκο αυγού και λίγο λάδι. Αυτά είναι όλα τα υλικά και φυσικά για να κάνουμε πίτα χρειαζόμαστε και ένα χωριάτικο φύλλο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Η πρώτη μας κίνηση είναι η εξής. Παίρνουμε τα πράσα και τα φρέσκα κρεμμύδια. Θα τα κόψουμε αφαιρώντας τα πρώτα φύλλα. Εννοείται ότι τα έχουμε πλύνει πάρα πολύ καλά. Τα χωρίζουμε στη μέση, προσεκτικά με ένα μεγάλο μαχαίρι. Και τα κόβουμε σε λεπτές φέτες, δηλαδή έμνησε. Το ίδιο κάνουμε και με τα υπόλοιπα. Βάζουμε στο τηγάνι μας υψηλή θερμοκρασία, προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο, ίσα-ίσα για να καλύψουμε τον πάτο από το τηγάνι και αφού ζεσταθεί, προσθέτουμε το πράσο και το κρεμμύδι και σοτάρουμε. Παίρνουμε τις πιπεριές και το κρεμμύδι. Το κρεμμύδι το κόβουμε στη μέση και μετά και αυτό έμεισε. Όσο προετοιμάζουμε τα υπόλοιπα λαχανικά, έχουμε και το νου μας στο σοτάρισμα. Προσθέτουμε το βούτυρο. Και προσθέτουμε και το κρεμμύδι. Το κρεμμύδι βγάζει αρκετή υγρασία, μπερδεύεται μαζί με το πράσο και μαγειρεύονται πάρα πολύ όμορφα. Κόβουμε σε ζουλιέν τις πιπεριές. Τις προσθέτουμε και αυτές μαζί με τα πράσα. Μπορούμε να προσθέσουμε, εάν χρειάζεται, λίγο περισσότερο ελαιόλαδο. Σκοπός μας είναι να ακούμε αυτό το χαρακτηριστικό τσιρτσίρισμα. Προσθέτουμε λίγο αλάτι. Και λίγο μαύρο πιπέρι. Και παίρνουμε ένα μπολ και τα βάζουμε μέσα, όλα τα λαχανικά. Το επόμενο βήμα είναι ότι θα πρέπει λίγο να πέσει η θερμοκρασία, μέχρι να φτάσουν στη θερμοκρασία δωματίου. Μέχρι να γίνει αυτό, πάμε να ψιλοκόψουμε τα βότανα. Βότανα λοιπόν της επιλογής μας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μυρώνια, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καυκαλίθρες, άνηθο, μαϊντανό, λίγο δυόσμο για την ένταση. Λοιπόν, ξεκινώντας την ανάμιξη, πάμε πρώτα με το τυρί. Προσθέτουμε τα ψιλοκομμένα αρωματικά. Η θερμοκρασία έχει πέσει αρκετά. Έχει έρθει σε θερμοκρασία δωματίου. Είναι αυτό που θέλαμε. Διότι αν βάλουμε τα αυγά μέσα και είναι πάρα πολύ ζεστό το μείγμα, αυτά θα μας τα ψήσει. Προσθέτουμε τυρί κρέμα Φιλαδέλφια με τη νέα συσκευασία που αναφέρει και το τόπο καταγωγής της συνταγής μας. Τέλεια. Και ήρθε η ώρα να ενσωματώσουμε ως τελευταίο υλικό τα αυγά. Λοιπόν, έχουμε χωριάτικο φύλλο και έχουμε και το ταψάκι μας. Παίρνουμε λίγο λάδι, περνάμε το ταψάκι και στα τυχώματα και γύρω-γύρω. Μην το λυπηθείτε, ούτως ή άλλως θα το απορροφήσει το φύλλο. Το επόμενο βήμα είναι να γεμίσουμε τα φύλλα μας. Παίρνουμε το πρώτο φύλλο, το απλώνουμε πολύ προσεκτικά,
και κατά μήκος απλώνουμε. Αφήνουμε αριστερά και δεξιά κενά. Παίρνουμε το λάδι, περνάμε ελαφρώς το φύλλο και πολύ προσεκτικά τυλίγουμε. Κλείνουμε αριστερά και δεξιά και συνεχίζουμε το τυλίγμα. Και το βάζουμε προσεκτικά, περιμετρικά από το ταψάκι μας. Πάμε για το επόμενο. Τώρα, το μόνο που έχει μείνει είναι να περάσουμε λίγο λάδι από πάνω και λίγο αυγό. Αυτό θα μας βοηθήσει να γίνει ωραίο, ροδοκόκκινο και τραγανό το φύλλο. Εδώ έχουμε κρόκο, θα προσθέσουμε λίγο νερό μέσα, να ανακατέψουμε καλά και θα το αλείψουμε στην επιφάνεια. Το μόνο που έμεινε είναι να το ψήσουμε. 180 βαθμούς για 50 λεπτά. Πάμε φούρνο. Μυρίζει υπέροχα. Πάμε να δούμε και τι φτιάξαμε. Το φύλλο είναι πάρα πολύ τραγανό. Είναι πολύ σωστά ψημένο. Πολύ ωραία συνταγή. Είδατε πόσο εύκολα γίνεται. Φτιάξτε τη και θα με θυμηθείτε. Καλή συνέχεια.